Μπάρας αντιδράσεων μεταξύ των αυτοδιοικητικών της Κρήτης προκαλούν οι τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής διοδίων για την κατασκευή του βόρειου οδικού άξονα. Λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Υφυπουργού Μεταφορών και Υποδομών Γιάννη Κεφαλογιάννη και της Δώρας Μπακογιάννη, ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδυράκης τάχθηκε υπέρ μιας λύσης που δεν θα επιβαρύνει τους κατοίκους του νησιού. Θα πρέπει να κινηθούμε σε μια κατεύθυνση χωρίς διόδια, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει μια ειλικρινή συζήτηση και με το Υπουργείο και με τους αρμόδιους φορείς για να δούμε ποια είναι τα όρια που αντέχουμε αυτή τη στιγμή να χρηματοδοτήσουμε το έργο και είμαι σίγουρος ότι αυτά τα όρια υπάρχουν. Τόσο ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Γιάννης Κεφαλογιάννης όσο και η βουλευτής Χανίων Ντόρα Μπακογιάννη εξέφρασαν τη θέση της κυβέρνησης για έναρξη των διαδικασιών σε νέα βάση με τη λύση των διοδίων να προκρίνεται έναντι άλλων. Νομίζω ότι αποτελεί πολιτική υποκρισία να μην πούμε ότι αυτό το ζήτημα δεν είναι και υποσυζήτηση. Δεν λέω ότι θα είναι διόδια και δεν θα υπάρχει ή αυτά είναι μονόδρομος. Χρειάζονται διόδια. Τώρα, πού θα μπουν τα διόδια, πώς θα αποφασιστούν τα διόδια. Συζητήσαμε με τον Αντιπεριφερειάρχη ορισμένες ιδέες. Οι αντιδράσεις σε επίπεδο αυτοδιοίκησης είχαν αρχίσει από την προηγούμενη εβδομάδα και πριν από την επίσημη παραδοχή από πλευράς κυβερνητικών στελεχών ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο κατασκευής του ΒΟΑΚ με διόδια. Μπορεί να γίνει ο βόρειος οδικός άξονας χωρίς διόδια, γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος να συνδέει το νησί από το ένα άκρο στο άλλο. Πραγματικά δεν θέλουμε τα διόδια, γιατί δεν έχουμε και άλλη διέξοδο. Δηλαδή δεν υπάρχει δεύτερος παράλληλος δρόμος έτσι ώστε εκείνος ο οποίος θέλει να χρησιμοποιήσει τον κύριο, το βόρειο οδικό άξονα, να πληρώνει τα διόδια του και να το χρησιμοποιεί, και ο άλλος ο οποίος δεν θέλει για τους δικούς του λόγους ή δεν μπορεί, δεν έχει χρήματα να χρησιμοποιήσει τους παράλληλους δρόμους. Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει οριστικά κατά την επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει στην Κρήτη το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Καραμανλής.